Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα φαντασμαγορικό, φίλες και φίλοι, μήμα σας. Και σήμερα θα κάνουμε ένα παραδοσιακό φαγητό, αγαπημένο φαγητό σε όλους μας, χοιρινό πράσο-σέλινο. Πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πάμε να δούμε καταρχάς τι προετοιμασία έχουμε κάνει, τι υλικά θα χρειαστούμε. Το βασικό μας υλικό εννοείται το σέλινο, το σούπερ μάρκετ ή από το μανάβι σας, κυρία μου, μπορείτε να πάρετε το τσιμπήσετε, ωραίο σελινάκι. Χοιρινό λαιμό, τον οποίο τον έχουμε κόψει όπως βλέπετε σε μεγάλα κομμάτια, θέλουμε να είναι έτσι τα κομμάτια, ζητήστε το χασάπι, να σας το κόψει κατευθείαν. Χυμό από λεμόνι, έτσι. Το χοιρινό πράσο-σέλινο πρέπει να έχει μπόλικο λεμονάκι μέσα. Κρασάκι λευκό, κρεμμυδάκι ψιλογωμένο και το δεύτερο βασικό μας υλικό, φυσικά, πράσο, το οποίο το έχουμε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, κόψει σε λεπτές ροδέλες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ζεστάνω ένα μεγάλο τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Θέλουμε να είναι λίγο μεγαλούτσικο για να μπορεί να χωρέσει όλο το κρέας μέσα. Πάμε να δώσουμε ένα tip τώρα. Όταν θα φτιάξετε αυτό το φαγητό, βγάλετε το κρεατάκι από το ψυγείο μία ώρα πιο πριν για να έρθει η θερμοκρασία δωματίου και να μαγειρευτεί πιο γρήγορα. Λαδάκι στο τηγάνι. Λίγο, όχι πάρα πολύ, γιατί το κρέας μας ήδη έχει πάρα πολύ λίπος. Και πάμε να θωρακίσουμε το κρέας μας, να δώσουμε χρώμα δηλαδή σε όλες του τις πλευρές. Αλάτι και πιπέρι, μπόλικο. Όμως φοβολάει όταν ψήνεται, παιδιά, το χοιρινό, γιατί ψήνεται και το λίπος και βγαίνουν όλα του τα αρώματα. Τώρα, το αφήνουμε έτσι όπως είναι για 2 λεπτάκια, δεν ανακατεύουμε συνεχώς για να μην πέσει η θερμοκρασία του τηγανιού. Cool. Σιγά σιγά βιαζόμαστε, βάζουμε και μια μουσικούλα που γουστάρουμε και μαγειρεύουμε. Ναι μωρέ. Γυρίζουμε το κρεατάκι, βλέπετε, από όλες τις πλευρές. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα πήρε τελικά το χοιρινό. Το βλέπετε, αυτό το ωραίο το καραμελωμένο που έχει ψηθεί το λιπάκι και έχει γίνει μουρλιά. Σε αυτό το σημείο να πω ότι μπορείτε να το φτιάξετε και με μοσχάρι, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Σβήνουμε τη φωτιά τελείως. Φέρνουμε ένα σουβλά και βάζουμε το τηγανάκι μας εδώ πάνω. Τη θέση του τώρα θα πάρει μια κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα στην οποία θα μαγειρεύσουμε το φαγητό μας. Ανάβουμε τη φωτιά μέτρια προς δυνατά. Λίγο ελαιόλαδο μέσα. Πολύ καλά. Αφήνουμε να ζεσταθεί καλά το λαδάκι μας και θα ρίξουμε μέσα το κρεμμύδι. Αφήνουμε τώρα το κρεμμυδάκι μας να μας καραμελώσει πάρα πολύ ωραία, να βγάλει όλη τη γλυκάδα. Το μυστικό σε αυτό το φαγητό είναι να μαγειρέψουμε πολύ σωστά τα λαχανικά μας για να βγάλουμε όλη τη γλυκύτητα. Το κρεμμύδι έχει καραμελώσει. Έχει γίνει μανιφίκ. Ρίχνουμε τώρα κατευθείαν το κρέας μέσα. Το σοταρισμένο μας χοιρινό. Πολύ καλά. Μαζί με τα λαδάκια του, έτσι, είναι γεύση αυτό. Μην το τσιγκουνευτείτε και ανακατεύουμε. Τέλεια. Απαπα, μυρωδιές. Και για κυριακάτικο φαγητό είναι ό,τι πρέπει. Να το βάλετε στη μέση του τραπεζιού και να αρχίζει η οικογένεια να βάζει στο πιάτο και να απολαμβάνει. Τέλεια. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα σβήσουμε με λευκό κρασάκι. Η φωτιά μου παραμένει μέτρια προς δυνατά. Περιμένουμε τώρα να εξατμιστεί το αλκοόλ. Σύνταγάρα. Κοιτάξτε εδώ εικόνα. Πόσο ωραία έχει σοταριστεί το χοιρινό. Αυτό είναι το μυστικό. Δώστε καλό χρώμα στο χοιρινό σας ή στο μοσχάρι. Ξαναλέω, γίνεται και με μοσχάρι αυτή η συνταγή. Και με κοτόπουλο. Αλλά τι θα μου βάλετε στο κοτόπουλο, μπούτι. Γιατί είναι πιο λιπαρό το κοτόπουλο το μπούτι και είναι τουμπάνο. Το αλκοόλ έχει εξατμιστεί. Τώρα θα ρίξουμε πράσο. Το ρίχνουμε και αυτό όλο μέσα. Απλά υλικά, οικονομικά υλικά,
μας κάνουν ένα πολύ ωραίο φαγητό. Αυτή είναι η μαγιά. Αυτή είναι η μαγεία της ελληνικής κουζίνας. Σοτάρουμε λίγο και το πράσο μας να μαραθεί για 1-2 λεπτά. Ανακατεύοντας, έτσι μας κολλήσει το πράσο και μας καεί. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, μακάρι να μπορούσατε να μυρίσετε. Αλήθεια σας λέω, με εμπιστεύεστε τόσα χρόνια. Εμπιστευτείτε με και σε αυτή τη συνταγή. Όσο περισσότερο αφήσουμε το πράσο να καραμελώσει, τόσο πιο γλυκιά και νόστιμη θα μας βγει η σαλτσούλα μας. Τσουλοτύπη. Μοιράζω γνώση σήμερα. Όχι μόνο σήμερα, κάθε Παρασκευή εδώ στο Μη Μασάζ στις 4:30 ώρα. Και στο site μας, yourstyles.com. Και εκεί μοιράζουμε γνώση. Πολύ γνώση και εκεί. Το πράσο μαράθηκε. Βλέπετε πόσο μειώθηκε ο όγκος του. Προσοχή μεγάλη, μόνο μη μας καεί, έτσι. Γιατί πικρίζει μετά το πράσο αν μας πάρει παραπάνω χρώμα. Αν δείτε ότι καίει πολύ η κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Απλά τα πράγματα. Τώρα, ακριβώς δίπλα μου, τι έχω? Ζωμό λαχανικών. Όπως είμαστε, αδειάζουμε το ζωμό μέσα στην κατσαρόλα. Εξαιρετικά. Θα πάρω το καπάκι της κατσαρόλας μου. Κλείνουμε τώρα την κατσαρόλα και πώς συνεχίζουμε. Αφήνουμε τώρα το μείγμα μας μέσα, το φαγητό μας, να πάρει μία βράση. Παράλληλα, πάμε να κόψουμε το σέλινο. Το σέλινο το θέλουμε χόντρο κομμένο. Όπως είμαστε, το έχουμε πλύνει εννοείται, έτσι. Το κόβουμε έτσι. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε όλο μαζί, μην βιαστείτε, λίγο-λίγο, έτσι. Όπως λέει Καδαμαντίδης, λίγο-λίγο, τώρα που είναι αρχή, λίγο-λίγο, κόψε το σέλινο. Αυτό είναι. Το βλέπετε? Αυτό ακριβώς θέλουμε. Περιμένουμε τώρα να πάρει μια βράση η κατσαρόλα μας. Για να ανοίξω. Α, κοντεύει. Λίγο ακόμα. Και ήρθε η στιγμή να ρίξουμε το σέλινό μας. Το φαγητό, όπως είπαμε, έχει πάρει ήδη μια βράση. Το βλέπετε. Και πάμε να ρίξουμε το σέλινο μέσα. Μην αγχώνεστε που βλέπετε τώρα τόσο σέλινο και πώς θα χωρέσει μέσα στην κατσαρόλα. Μόλις δεχτεί τη θερμοκρασία, θα μικρύνει. Θα φύγει όλη του υγρασία και θα συρρυκνωθεί. Είναι όπως ακριβώς γίνεται με το σπανάκι. Που βάζεις ένα σπανάκι, να πούμε μισό κιλό, και είναι τόσο. Και αυτό που σημαίνει πόσο είναι? Τόσο. Το βλέπετε? Οπ, απορροφήθηκε. Αλλά το πίπερο δεν έχουμε βάλει. Θα βάλουμε τώρα λίγο και θα το δοκιμάσουμε και στο τέλος. Γιατί θα βάλω και λεμόνι και το λεμόνι έχει την ιδιότητα να ανεβάζει όλες τις γεύσεις. Η οξύτητα δηλαδή έχει την ιδιότητα να ανεβάζει όλες τις γεύσεις του φαγητού. Ανακατεύουμε. Μοσχοβολάει. Μοσχοβολάει. Εξαιρετικά. Κλείνουμε την κατσαρόλα μας, χαμηλώνουμε στο μέτριο και θα σιγοβράσουμε για περίπου μια μισή ωρίτσα. Επιστρέψαμε μετά από μια μισή ώρα και όπως βλέπετε είμαι καθαρότατος και έχω κάνει και άλλη προετοιμασία, γιατί αυτό το φαγητό, παιδιά, να σας πω κάτι, έλα εδώ. Αυτό το φαγητό θέλει και το ψωμάκι του δίπλα για να κάνεις την παπάρα σου, να το βουτάς μέσα. Τι έχουμε κάνει λοιπόν? Έχουμε ψήσει ψωμάκι, όπως βλέπετε, ωραίο, και το έχουμε βάλει σε ένα ξύλο κοπής. Πάμε να ασχοληθούμε με το φαγητάκι μας. Ανοίγουμε το καπάκι. Χρώματα και αρώματα, που λέγε ο Ξυλούρης, έτσι δεν έλεγε? Χρώματα, χρώματα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Θα ρίξουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, χυμό από λεμόνι. Εμείς θα βάλουμε χυμό από 2 λεμόνια. Αν εσάς σας αρέσουν τα πιο όξινα, ρίξτε παραπάνω. 3-4, μέχρι εκεί μην το βάλετε πιο πολύ, γιατί δεν θα βγει ωραίο. Το κρέας λιώνει. Κοιτάξτε, κοιτάξτε το κρέας. Ένα φαγητό που δεν χρειάζεται καν μαχαίρι. Λοιπόν, αφήνουμε να σιγοβράσει για 1-2 λεπτά και τι θα κάνω τώρα? Θα δώσω λίγο γεύση στο ψωμάκι μου. Λίγο λαδάκι, αλάτι και ριγανίτσα πάνω στο ψημένο ψωμί. Σπαρταράει, σπαρταράει! Πάρω μια κουτάλα ραγού, πιατάκι. Κοιτάξτε εδώ μεγαλεία. Μερικοί αυτό το φαγητό το αυγοκόβουν κιόλας. Οπότε αν θέλετε να το αυγοκόψετε,
Μια χαρά, μη διστάσετε. Και τα ζουμάκια τα θέλουμε έτσι, πού θα βουτάμε. Το χοιρινό πράσο-σέλινο είναι πανέτοιμο. Κοιτάξτε εδώ εικόνα, ωραία. Παιδιά, είναι τρομερό. Τα καταλαβαίνεις όλα. Το λεμονάκι, το πράσο, το σέλινο, το κρέας λιώνει μέσα στο στόμα. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε πώς σας φάνηκε αυτή η συνταγή. Εάν έχετε ξαναφτιάξει χοιρινό πράσο σέλινο, φυσικά subscribe στο κανάλι μας να γίνουμε περισσότεροι. Κοινοποίηση, αν ψήνεστε να κάνετε, από εμάς και από όλη την ομάδα. Φιλάκια πολλά!